Τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατρός σε νοσοκομείο της Αττικής φέρεται να προσποιεί το ότι έκανε τα εμβόλια, αλλά τα πετούσε το υλικό στα σκουπίδια, σύμφωνα με καταγγελία που έχει γίνει στην αστυνομία. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει η Μίνα Καραμίτρου. Μίνα, οι αστυνομικοί τον ψάχνουν, αλλά εκείνος παραμένει άφαντος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι πραγματικά και πολύ περίεργο και πρωτοφανές. Η καταγγελία λοιπόν θέλω να σας πω ότι έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι από τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος όπως κατήγγειλε την προηγούμενη μέρα, ο γιατρός του νοσοκομείου εμφανίστηκε ξαφνικά μαζί με 5 άτομα ακόμα, πήγε στο χώρο που γίνονται οι εμβολιασμοί και ζήτησε μάλιστα από την νοσηλεύτρια βάρδιας να φύγει και ότι θα έκανε αυτός τους εμβολιασμούς στα 5 άτομα που ήταν μαζί του. Όπως και έγινε. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι σύμφωνα με όσα καταγγέλει η νοσηλεύτρια, είδε κάποια στιγμή να προσποιείται ότι έκανε τον εμβολιασμό και να πετάει τη σύριγγα μαζί με το περιεχόμενο που ήταν το εμβόλιο στο καλάθι των σκουπιδιών. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως, όπως καταλαβαίνετε, τους προϊσταμένους της, σταμάτησε κάθε διαδικασία. Ο συγκεκριμένος γιατρός και τα 5 άτομα ξαφνικά εξαφανίστηκαν, ενώ χάθηκαν και 3 δόσεις με σύριγγες, όπου από το νοσοκομείο εκτιμούν ότι επίσης δεν εμβολιάστηκαν κάποιοι και ότι κατέληξαν στο καλάθι των αχρήστων. Ο διοικητής του νοσοκομείου μαζί με την νοσηλεύτρια πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, είπαν ότι ακριβώς έχει συμβεί. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 57χρονου γιατρού και μάλιστα δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, αλλά και για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, καθώς η εκτίμηση των αστυνομικών Ευλαμπία είναι ότι τελικά δεν θα τους εμβολίαζε, όμως θα έμπαιναν στο σύστημα κανονικά αφού είχαν κλείσει τα ραντεβού τους και θα έπαιρναν λίγο αργότερα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και σαν να έχουν κάνει τον εμβολιασμό, το πιστοποιητικό ότι είναι εμβολιασμένοι. Τώρα, πόσο βάθος έχει αυτή η ιστορία και τι ακριβώς έχει συμβεί, αυτό πλέον θα το δει η δικαιοσύνη, καθώς στα πλαίσια του αυτοφόρου που αναζητήθηκε ο γιατρός δεν βρέθηκε, άρα τώρα θα κληθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και από τον εισαγγελέα που θα εξετάσει τη δικογραφία.